Έχουμε την μητέρα του στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσαμε ότι το παιδί σας τελικά είχε κάποιο πρόβλημα στα πόδια και είναι και τα δύο... Είναι και στα δύο μας, λέτε. Μάλιστα. Και είναι στο γύψο τώρα. Ναι, έχουμε βάλει εχθές το πρωί στο γύψο και τα δύο πόδια. Σας είπαν για πόσο καιρό θα γίνει αυτό, γιατροί? Όχι, δεν ξέρουμε, διότι είναι σε ευαίσθητο σημείο οι τσέρνες του σπασμένες, που δεν ξέρουμε καν πόσο καιρό θα μείνει στο γύψο. Μπορεί να μείνει ένα μήνα, μπορεί να μείνει ασχετό πολύ, πολύ παραπάνω καιρό. Δεν ξέρουμε ακόμα. Εσείς θα προχωρήσετε σε κάποια καταγγελία, θα κάνετε κάτι για αυτό που συμβαίνει? Έχω μιλήσει με τον γιατρό μου και θα είμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό μου. Ό,τι συμβεί, θα πούμε να προχωρήσουμε σε άλλα μέτρα. Ναι. Αν δεν συμμορφωθούν, βέβαια. Τι είναι αυτό που αναμένετε? Εμείς ρωτάμε αν θα προβείτε σε κάποια καταγγελία ως προς το η δημόσια περίθαλψη που είχε το παιδί από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Εγώ ζητώ κάποιος να μου πει μια δημόσια συγγνώμη. Έγινε κάποιο λάθος, να βγουν και να πούν συγγνώμη. Όχι να βγαίνουν και να πούν ότι πλήρωσατε τον γιατρό να μου δώσει χαρτί. Αυτό είναι παράλογα πράγματα, απαράδεκτα. Τι ακριβώς έγινε, γιατί μπορεί να μην το έχουμε υπόψη? Σας κατηγόρησε κάποιος για κάτι τέτοιο? Ναι, έχουν βγει στα κέντρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουν πει ότι έχουν γίνει ρουσφέτη και ότι έχω πληρώσει τον γιατρό εγώ να μου δώσει χαρτί να πάω στον ιδιωτικό γιατρό, βέβαια. Εγώ είπα τους, δεν έχω κάνει. Ο γιατρός είναι απλήρωτος ακόμα, για να καταλάβετε. Άρα εσείς αυτό που θέλετε τώρα είναι μια απολογία, γιατί το παιδί σας τελικά χτύπησε, δεν έγινε σωστή διάγνωση. Σωστό. Ναι, αυτό ζητώ. Μια δημόσια συγγνώμη τουλάχιστον. Θα το θέλατε από ποιους ή από ποιον? Από τους αρμόδιους. Που για σας είναι στο νοσοκομείο που πήγε το παιδί αρχικά? Ναι. Αυτή την ώρα τουλάχιστον το παιδί σας είναι καλά, αναρρώνει. Πώς νιώθει ο ίδιος, ναι, τι είναι αυτό που σας λέει? Ναι, έχουμε ξεπεράσει τη διάθεση. Είμαστε σε στάδιο για τα πόδια πλέον. Για να καταλάβετε, μείνει στη μάμα μου, γιατί δεν μπορώ να το βγάλω στο δικό μου σπίτι, είναι πάνω κάτω το σπίτι μου, δεν μπορώ να τον πάρω. Έχω τη μάμα μου στον καραβέ συνέχεια. Και τι είναι αυτό που σκέφτεστε τώρα, τι θα κάνετε παρακάτω? Έχετε μιλήσει με κάποιους αρμοδίους για να σας πούν τι ακριβώς έγινε? Ζητήσατε κάποιες εξηγήσεις από το νοσοκομείο? Ναι, και από το σχολείο, να μιλήσατε με το σχολείο, να μιλήσαμε με την Ομοσπονδία. Προσπαθούν να βρουν τι έγινε, να μου πούν και εμένα. Εμένα δεν ενδιαφέρει με τι έγινε, ενδιαφέρει με να γίνει καλά το μωρό μου. Ειλικρινά, τόσο αν έχω κουραστεί με την κατάσταση του, αλλά ζητώ και το απαιτώ να βγει κάποιος να μου πει μια συγγνώμη. Λοιπόν, και εμείς... Έγινε κάποιο λάθος, τουλάχιστον ας αναλάβουν τα πράγματα. Έγινε το δουλειό την κατάσταση με το νοσοκομείο, το πρώτο βοήθηση. Είναι παράδεκτο. Εμείς αυτό να σας ευχηθούμε, σύντομα να γίνει καλά το παιδί σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Περαστικά να είναι.